Είμαι η Μαρσό και θα παίξω με το Μίνο, θα σου βάλω την κουλούρα. Φιλουλίνες και φιλουλίνοι αυτής εδώ της στήλης, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα θα σου βάλω κουλούρα. Και σήμερα έχουμε καλεσμένη την οποία υπεραγαπώ, υπερλατρεύω και δεν είναι άλλη από τη Μαρσό! Ναι, κυρίες και κύριοι, είσαι έτοιμη να σου βάλω κουλούρα! Πάμε, ναι. Celebrity crush που είχες μικρή... που έχεις. Βλέπεις Euphoria καθόλου? Φανατικά. Ωραία. Και δεν είμαι από αυτούς τους τωρινούς. Κι εγώ. Το τωρινό κράζ είναι ο Φεζ. Okay. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ. Βάλε μου σε σειρά. Ναι. Ξεκινώντας από το αγαπημένο σου. Ναι. Τα παρακάτω τραγούδια. Οκ. Okay. Βότκα Βίσινο. Ναι. Δεζαβού. Ναι. Τέλεια τελής. Το μεγαλύτερο μου λάθος. Go. Θα βάλω πρώτο. Ναι. Βότκα Βίσινο. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι αυτό που είναι. Δεύτερο θα βάλω Δεζαβού, γιατί είναι με τη θεά μου. Πώς είναι να κάνεις ντουέτο με την Παρίζου? Τρελό. Οκ, συνέχισε. Ναι. Τρίτο θα βάλω το μεγαλύτερο μου λάθος. Και τέταρτο θα βάλω το τέλεια τελείς, γιατί το έχω καραβαρεθεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου ιδιοτροπία? Είναι ιδιότροπη. Δεν μπορείς να συνηθίσεις τον τρόπο που δεν ξέρουν να τάξεις αυτό. Αυτό που δίνουν και Ελένη. Είσαι φαν του... Ξέρω και Ελένη, πάρα πολύ. Ναι, όντως πάρα πολύ. Πάρα. Yes. Αν η ερωτική σου ζωή... Ναι. Θες να σου πω. Αν η ερωτική σου ζωή ήταν τραγούδι. Α, καλά. Ποιο τραγούδι θα ήτανε? Παίζεις, ναι με παίζεις, να δεν ξέρεις που πας. Πολύ ωραία, το παίζεις. Λοιπόν. Σου στερώ τη δυνατότητα να κάνεις μουσική. Ναι. Αλλά σαν αντάλλαγμα, ναι, σου υπόσχομαι ότι θα βρεις την πραγματική αγάπη και θα έχεις εσωτερική ισορροπία και γαλήνη. Αυτό τώρα... το δεύτερο. Είμαι τόσο ρομαντική και έχω τον έρωτα και την αγάπη τόσο ψηλά... Ναι. Που... Ναι, ναι, λέγε. Έλα, κορίτσι μου. Με ποιον επώνυμο, ναι, θα ήθελες να κλειστείς σε ασανσέρ? Με το Μαζονάκι. Γιατί είναι είδωλο. Και έχω να τον ρωτήσω πράγματα. Ποια είναι η μεγαλύτερη σου φοβία? Να χάσω ανθρώπους που αγαπάω. Oh. Και σύνδρομο εγκατάλειψης έχω. Αλλά εντάξει, κάνουμε ψυχοθεραπείες και το δουλεύουμε. Να μιλήσουμε, να πιστεύω να μιλήσουμε. Κάνεις πολύ καιρό? Κάνω τώρα σχεδόν 2 χρόνια. 3,5 λεπτά ή 3,5 λεπτά? 3,5. Ωραία. Στη μία. Μπράβο. Γύρος μπόνους. Για να βγάλεις τις 3 κουλούρες που μάθαμε, okay, και να ξεκαείς, θα απαντήσεις σωστά σε 6 ερωτήσεις. Η Έλενα Παπαρίζου. Η θεά μου, ναι. Ενώ ακόμα ήταν στο Group Antique. Ναι. Α, τέτοια. Ωραία. Διασκεύασε μια πολύ γνωστή επιτυχία της Ελευθερίας Αρμανιτάκη. Πριν πόσα χρόνια? Τόσα. Δεν το ξέρω, παιδιά. Ωραία, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πεις τα ονόματα της κριτικής επιτροπής του So You Think You Can Dance. Του So You Think You Can Dance, έτσι τη γενιά σου. Ναι. Ξέρω μόνο τον Ιάσονα που. Αυτό είναι. Αυτό του πρώτου So You Think You Can Dance. Τι είναι κι άλλο τώρα? Παιδιά, δεν βλέπω τι λέω. Το άλλο είναι αυτό που λες με τον Ιάσονα. Με τον Ιάσονα. Το πρώτο που είχε γίνει στο Μέγκα με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά. Ναι. Και έγινε. Ποια είναι πάντα η Γκαλένα? Ήτανε. Έχει μπερδέψει. Το Show You Think You Can Dance, δεν ήταν Dancing with the Stars. Αυτή ήταν στο Dancing, ναι. Και ο Κωστάλλας ήταν στο... Ναι, αλλά δεν ρώτησε αυτό. Έλα, θα βάλω κι εγώ μια για συμπαράσταση. Έχει καεί ωστόσο. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ, Μαρσό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο ζω, Μαρσό. Φιλάκια πολλά. Και εγώ.